αυτή τη στιγμή το πανεπιστήμιο το δικό μας το επωφθαλμιούν πολύ, ναι. Το έχουν καταθμίσει πολύ, ναι. Το έχουν χωρίσει και το έχουν διασπείρει στα 4 σημεία του ορίζοντα. Εγώ προσωπικά και από ό,τι αντιλαμβάνομαι πιστεύω ότι τίποτα δεν πρόκειται να γίνει. Το Ίδρυμα θα μείνει ως Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Και απλούστατα έχω να πω επ' αυτού ότι όλες οι περιφέρειες έχουν ένα ίδρυμα. Αν καταργηθεί αυτό το ίδρυμα και κατατμηθεί, θα είναι ίσως η μοναδική περιφέρεια που δεν θα έχει ίδρυμα. Και ο αγώνας αυτή τη στιγμή και η αγωνία είναι πώς αυτό το ίδρυμα θα μείνει. Και εκεί ήθελα να πω ότι είναι αυτή τη στιγμή το παιχνίδι που παίζεται. Θα πρέπει να επικεντρωθούμε λοιπόν στην παραμονή του... Να μείνει το ίδρυμα του Πανεπιστημίου. Δεν είμαι υπεύθυνος να μιλήσω για τα ΤΕΗ Δυτικής Μακεδονίας. Mm-hmm. Οι συνάδελφοι με τους οποίους έχω πάρα πολύ αγαθές σχέσεις και μιλούμε θα δουν και αυτά τα θέματα του ιδρύματός τους. Αλλά το σημαντικό είναι ότι πρέπει η περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας να μείνει με ένα πνευματικό ίδρυμα. Mm-hmm. Με τουλάχιστον ένα πνευματικό ίδρυμα. Τίθεται ζήτημα παιχνιδιών προκειμένου η αρχιτεκτονική σχολή να πάει στο πανεπιστήμιο που έχει έδρα την Κοζάνη και όχι την Καστοριά? Αυτό το ακούω από εσάς τώρα. Επειδή άκουσα προηγουμένως τις δηλώσεις του κ. Λιάντζη και είπε ότι πρόκειται ουσιαστικά για παιχνίδια προκειμένου να πάρουν την αρχιτεκτονική στην Κοζάνη. Αυτό είναι από τον κ. Λιάντζη. Εγώ δεν είχα ούτε να προσθέσω, ούτε να αφαιρέσω, ούτε να σχολιάσω. Mm-hmm. Άλλα είναι τα ζητήματα που μας απασχολούν. Να σας πω, το είχα πει και παλιότερα σε κάποιον συνάδελφό σας στην Καστοριά. Ναι. Ο προϋπολογισμός του Ιδρύματος το 2009 ήταν 2.400.000. Ναι. Ο τακτικός προϋπολογισμός. Αυτή τη στιγμή με τις περικοπές έχουμε φτάσει στο 1.650.000. Δηλαδή έχουμε χάσει από το τραπέζι 750.000. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή δηλαδή, όπως καταλαβαίνετε, τρώμε το λίπος μας, τρώμε το αποθεματικό του Ιδρύματος. Ναι. Το λίπος μας θα φτάσει μέχρι το Μάιο. Και μετά? Πείτε μου εσείς, εγώ πώς θα μπορέσω να κάνω τη σύντηση των φοιτητών τον ερχόμενο Σεπτέμβριο του 2011. Mm-hmm. Όταν τα πράγματα μάλιστα θα είναι πολύ πιο δύσκολα, με ένα λοιπόν, 2011 το οποίο είναι... Αυτά είναι τα ζητήματα που απασχολούν το Πανεπιστήμιο. Δηλαδή αυτό... Ο Σεπτέμβριος του 2011 και αυτά που μου λέτε για την αρχιτεκτονική είναι μια πολυτέλεια να τη σκέφτομαι αυτή τη στιγμή. Ναι, με τα πράγματα λοιπόν έτσι όπως έχει διαμορφωθεί η κατάσταση, χωρίς χρηματοδοτήσεις, με συγχωνεύσεις και καταργήσεις τμήματων, με ένα πανεπιστήμιο της Δυτικής Μακεδονίας το οποίο κινδυνεύει ενδεχομένως να χαθεί εάν δεν γίνουν οι σωστές ενέργειες, με όλο τον πανικό αυτόν που γίνεται τη δεδομένη στιγμή, θεωρείται πολυτέλεια, κρατάω την έκφραση αυτή, αυτή τη στιγμή εμείς να μιλάμε για την έναρξη λειτουργίας αρχιτεκτονικής σχολής. Και πολύ περισσότερο να έρθει η αρχιτεκτονική στην Κοζάνη. Σημειώστε αυτό που σας λέω. Ναι. Δηλαδή έχουμε πολύ πιο σοβαρά προβλήματα να ασχοληθούμε παρά να μηχανογραφούμε τώρα για το πώς θα αποσπάσουμε την αρχιτεκτονική και θα τη φέρουμε στην Κοζάνη. Mm-hmm. Είναι το τελευταίο πράγμα που θα απασχολούσε και εμένα προσωπικά και τη διοικούσα. Σας μιλώ τώρα ότι τον ερχόμενο Σεπτέμβριο πώς θα συζητήσουμε τους φοιτητές. Πώς θα τα βγάλει πέρα, θα τα βγάλουν πέρα ήδη υπάρχοντες δηλαδή, υποδομές. Του χρόνου τον Σεπτέμβριο εγώ δεν θα πρέπει να πληρώσω τη ΔΕΗ. Δεν θα έχουμε πετρέλαιο στη Φλόρινα. Mm-hmm. Το πετρέλαιο μας ετησίως είναι περί 500.000 ευρώ. 500. Σε ένα προϋπολογισμό που είναι 1.650 και 500.000 είναι το πετρέλαιο. Πείτε μου εσείς τι θα κάνουμε μετά. Είναι το γενικότερο νομίζω κακό της περίοδου. Ακριβώς. Για όλους. Και σίγουρα θα πρέπει να υπάρξει πάρα πολύ σωστή και λεπτομερής οργάνωση προκειμένου να μπορέσουμε να τα βγάλουμε πέρα. Χθες, έχοντας την εκπομπή μας τον διευθυντή του παρατήματος ΤΕΗ, βεβαίως εδώ στην Καστοριά, τον κύριο Γιαννά, ένα από τα σενάρια τα οποία εξετάζονται, γιατί φαντάζομαι εσείς είστε βέβαια στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας και όχι στο ΤΕΗ, λίγο πολύ ακούτε το τι συμβαίνει και τα ερωτήματα που έχουν προκύψει για το αν τελικά μπορούμε εμείς ως Καστοριά να κρατήσουμε τα τμήματα, το παράρτημα που υπάρχει εδώ, για το αν μπορεί να παραμείνει και το ίδιο το ΤΕΗ στην Κοζάνη. Θεωρείτε ότι θα μπορούσε να υπάρξει μια συνένωση του Πανεπιστημίου και το ΤΕΗ, γιατί το ακούσαμε και αυτό ως πρόταση? Αυτό είναι ένα σενάριο. Ναι. Αυτό είναι ένα σενάριο το οποίο πρέπει να εξεταστεί. Είναι εφικτό να γίνει κάτι τέτοιο? Αυτό είναι εφικτό να γίνει. Η δυσκολία είναι στις μεταβατικές διατάξεις οι οποίες θα πρέπει να εφευρεθούν. Mm-hmm.
θα είχε δηλαδή θετικά. Δηλαδή αυτή τη στιγμή υπάρχουν στα ΤΕΗ κάποιες χιλιάδες φοιτητές. Πρέπει να δούμε τι θα γίνει με τους φοιτητές, τι πτυχίο θα πάρουν. Ναι. Υπάρχει προσωπικό διοικητικό, υπάρχει προσωπικό διδακτικό διαφόρων κατηγοριών. Mm-hmm. Όλα αυτά πρέπει να εξεταστούν ένα προς ένα ξεχωριστά. Αλλά αυτό που λέτε είναι ένα σενάριο το οποίο πρέπει να εξεταστεί. Θεωρείτε ότι θα έχει θετικά αποτελέσματα εφόσον αρθούν όλες οι δύσκολες έτσι, προϋποθέσεις και μπορέσουμε να το πράξουμε? Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να δουλεύουμε για τα επόμενα 10 χρόνια. Διότι μετά από 10 χρόνια εγώ θα είμαι στη σύνταξη, οι συνάδελφοι που είναι 30 χρόνια θα έχουν γίνει 40 και ούτω καθεξής. Mm-hmm. Επομένως να κάνουμε κάτι το οποίο θα μετά από 10 χρόνια θα έχει μια ισχυρή βάση, θα έχει μια οντότητα. Θα πρέπει επομένως για να φτάσουμε σε αυτό το σημείο, δηλαδή μετά από 10 χρόνια να έχουμε ένα μεθαίου μεγέθους πανεπιστήμιο, ναι, θα πρέπει να περάσουμε από ένα μεταβατικό στάδιο το οποίο θα διαρκέσει 3-5 χρόνια. Mm-hmm. Τα μεταβατικά στάδια ξέρετε ότι είναι δύσκολα. Εξαιρετικά δύσκολα. Είναι εξαιρετικά δύσκολα. Αλλά θα πρέπει να περάσουμε από αυτά τα δύσκολα στάδια για να φτάσουμε σε ένα σημείο όπου το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας ή εν πάση περιπτώσει, πώς θα λέγεται, να είναι ένα μεσαίο πανεπιστήμιο για τα ελληνικά δεδομένα. Αυτή τη στιγμή το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας πρέπει να ξέρετε ότι είναι το τρίτο μικρότερο στην Ελλάδα. Τρίτο μικρότερο. Τα δύο μικρότερα είναι της Στερεάς Ελλάδας, έδρα Λαμία με δύο τμήματα. Mm-hmm. Πανεπιστήμιο Δυτικής Ελλάδας, έδρα Αγρίνιο με τρία τμήματα. Εμείς έχουμε 6 τμήματα. Λοιπόν, μέσα στο πλαίσιο που λέμε για συγχωνεύσεις, καταργήσεις κλπ., πείτε μου εσείς τι θα γίνει με τα δύο μικρότερα πανεπιστήμια. Και το τρίτο που είναι και το δικό μας, γιατί νομίζω ότι και εμείς θα είμαστε ο πιο ευάλωτος κρίκος. Επομένως, το συμφέρον της περιοχής είναι ότι πρέπει το πανεπιστήμιο να μείνει και να μείνει μεγαλώνοντας. Δηλαδή πρέπει να γίνουμε ένα πανεπιστήμιο με 10-12 τμήματα, να γίνουμε ένα μεσαίο πανεπιστήμιο. Mm-hmm. Αυτό για να γίνει, μόνο μαζί με τα ΤΕΗ μπορεί να γίνει. Να υπάρξει συνένωση δηλαδή. Ακριβώς, να υπάρξει μια σύμπτυξη. Mm-hmm. Σας λέω τώρα ένα σενάριο το οποίο είναι ό,τι λέει η λέξη. Είναι σενάριο. Όλα αυτά θέλουν συζήτηση. Υπάρχουν βέβαια και άλλα σενάρια τα οποία εμάς δεν μας συμφέρουν. Όπως? Το σενάριο της κατάτμησης, το μισό πανεπιστήμιο να πάει ανατολικά, το μισό πανεπιστήμιο να πάει δυτικά, να καταργηθούν τα ΤΕΗ. Ακούμε διάφορα πράγματα και διαβάζουμε στις εφημερίδες. Έτσι δεν είναι? Ναι. Λοιπόν, τα οποία... Το συμφέρον της περιοχής είναι ότι πρέπει να μείνει εκεί τουλάχιστον ένα ίδρυμα. Αλλά να είναι ένα ίδρυμα το οποίο να έχει μάζα. Αυτή τη στιγμή το Πανεπιστήμιο δεν έχει μάζα.